Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα εκτιμούμε ότι η κατάσταση αυτή όπως εξελίσσεται είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και αυτό το βασίζουμε στην παρατηρούμενη σταθερή κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, με κορύφωση, αν θέλετε, και τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Λιβύη. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Και δεν είμαστε αισιόδοξοι γιατί αυτή η κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας συμβαίνει τη στιγμή που και η ελληνική κυβέρνηση, σαν Μεντεσές όπως την ονόμασε ο Αμερικανός, πρέπει την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και αυτή την ίδια πολιτική συνεχίζει, είναι δέσμια των συμφωνιών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εμπλοκή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ήμασταν, αν θέλετε, οι μόνοι ήμασταν, δεν ήταν και κάποιος άλλος, οι οποίοι προειδοποιήσαμε ότι η προσφυγή, ή μάλλον η καλλιέργεια του εφησυχασμού από την ελληνική κυβέρνηση προς τον ελληνικό λαό, ότι τα προβλήματά μας θα λυθούν με την υποστήριξη ή αν θέλετε θα παλυνθούν με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κορύφωσή τους αμέσως μετά την περίοδο, αμέσως μετά την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, διαψευστήκαν αυτά τα πράγματα. Λέγαμε ότι δεν θα μας στηρίξει κανένας. Και βέβαια η πολιτική της Τουρκίας έχει λογική, αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή έχει οξυνθεί μέσα από το μπαζάρι που γίνεται ανάμεσα στην Τουρκία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την παραμονή της Τουρκίας στο στρατόπεδο, το δυτικό όπως λένε, στο ΝΑΤΟ κτλ. Είναι λοιπόν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Και βέβαια αυτή η προσπάθεια εφησυχασμού συνεχίζεται. Προχθές ο Πρωθυπουργός Κουτσούμπας είπε πάντως ότι είναι επικίνδυνο το δίλημα στην εκμετάλλευση ή πολεμική εμπλοκή. Βεβαίως, είναι ένα δίλημα το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καθαρή θέση αυτή. Προχθές ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα καλέσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά δίκαια. Μα το ΝΑΤΟ είναι καινούριο αυτό εδώ πέρα τώρα. Το ΝΑΤΟ δεν είναι το ΝΑΤΟ το οποίο στη συμφωνία Σιμίτη Ντεμιρέλ είχε αναγνωρίσει τα δίκαια συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει εφησυχασμός και μετρήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος ανησυχεί. Εγώ μίλησα για την προσπάθεια της κυβέρνησης και ο κόσμος ρωτάει εμάς, θεωρώντας ότι εμείς εκφράζουμε και κάποια ιδιαίτερη εξουσία. Λέει, τι θα γίνει, θα έχουμε πόλεμο, δεν θα έχουμε πόλεμο, πέστε μας, ενημερώστε μας. Γιατί προφανώς δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Είδε ότι οι λύσεις οι οποίες προτείνονται αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα σήμερα και προχθές την Παρασκευή και τις επόμενες μέρες μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή που θα γίνει και η ψήφιση στην Ολομέλεια, συζητείται το θέμα της αναβάθμισης των F-16, των Μιράζ και της παραγωγικότητας των ναυπηγείων. Καλλιεργούν επίσης ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο, ναι, ότι με την αναβάθμιση των F-16 των Μιράζ θα λυθεί το πρόβλημα με την Τουρκία. Τώρα δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι πρέπει η μηχανή πολεμική της χώρας να είναι σύγχρονη και ετοιμοπόλεμη. Είναι θέμα πολιτικής και όχι οπλικών συστημάτων. Να πάμε στον κύριο Καραγκούνη, γιατί είναι μέρος του καταμερισμού συμφερόντων της περιοχής όλο αυτό που γίνεται, γιατί εσείς αναφέρεστε συχνά. Κοιτάξτε, εμείς όταν αναφερόμαστε στην λέξη Τουρκία και Ελλάδα, ουσιαστικά περιγράφουμε την αστική τάξη της Ελλάδας και την αστική τάξη της Τουρκίας, που τα συμφέροντά τους εκφράζει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η τουρκική. Αυτά τα συμφέροντα δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα του λαού. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε πιθανόν, για να μην πω δεδομένο, ότι συνεννόηση υπάρχει. Η συνεκμετάλλευση είναι ένα από τα χαρτιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι τους και συζητάνε. Γιατί κυρίαρχο στοιχείο αυτών των δύο τάξεων είναι το πώς θα αυξήσουν τα κέρδη τους. Και τα κέρδη δεν έχουν πατρίδα, είναι γνωστή η ιστορία. Οι αμερικάνικες εταιρείες συνεργαζόταν με τις γερμανικές τη στιγμή που οι λαοί της Ευρώπης δίνανε εκατομμύρια θύματα. Άρα λοιπόν εμείς δεν το αποκλείουμε ούτε αυτό. Εκείνο το οποίο όμως λέμε στον λαό είναι να γυρίσει την πλάτη σε αυτή την πολιτική η οποία υποθάλπτει αυτές της συνεργασίας. Η πολιτική που υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αυτά τα πράγματα όλα ο λαός νομίζω πως πρέπει να τα δει και ανησυχεί από αυτή την κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται.